centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Ζιώγα, καλή σας ημέρα. Πολύ καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς, κύριε Σωστού, και τους ακροατές μας. Κύριε Ζιώγα, και εσείς έχετε υποστεί τα πάνδυνα, φαντάζομαι, αυτές τις μέρες, όπως όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Πώς λειτουργείτε? Να πάμε λίγο αρχικά για το νοσοκομείο. Τα δρομολόγια νοσοκομείου εσείς τα έχετε κόψει, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς, ναι. Κόψηκαν από την προηγούμενη Δευτέρα. Δηλαδή έγινε μέχρι την Παρασκευή γνωστοποίηση, γιατί πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμος. Ναι. Επικοινώνησα προσωπικά και με τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Σαβόπουλο, γιατί ουσιαστικά τα δρομολόγια, ας πούμε, πρέπει να εξυπηρετούνται από τη στιγμή που τα έχουμε δηλωμένα ως κοινωνία, κοινωνικό αγαθό, όπως τα σούπερ μάρκετ και τα λοιπά, ανήκουμε σε αυτή την κατηγορία. Αποφασίσαμε από κοινό ότι μειώθηκαν καταρχάς όλα τα δρομολόγια και κούκκι το δρομολόγιο του νοσοκομείου. Λίγο πιο κοντά για να σας ακούμε, λέγει. Ναι, τώρα καλύτερα λίγο, ναι. Κόπηκε το δρομολόγιο του νοσοκομείου, διότι έκλεισαν τα επίγοντα. Πριν από τα επίγοντα, όλα τα άλλα τα τμήματα ουσιαστικά και τα προγραμματισμένα. Είχαν κλείσει και οι επισκέψεις, ναι, και όλα. Ναι. Κλείσανε και αποφασίσαμε κι εμείς μετά να μην έχουμε συγκοινωνία προς το νοσοκομείο. Αυτή τη στιγμή λειτουργούμε σε καθημερινή βάση ανά 2 ώρες στους κύριους άξονες μας. Ναι. Δηλαδή υπάρχει από τις 8 η ώρα το πρωί μέχρι τις 8.30 η ώρα το βράδυ, δουλεύουν 2 βάρδιες και δουλεύει ο άξονας Μανιάκη με Μεσοποταμία Καλοχώρη. Με τι κόσμο, κύριε Ζιώγα, μπορείτε να μας πείτε? Η πληρότητα έχει πέσει, έχουμε μια πτώση της τάξης του 90%. Δηλαδή τα λεωφορεία, τα αστικά πάνε με πόσο κόσμο μέσα? 3-4 άνθρωποι μέσα? 2-3-4 κάνουμε πάρτι. Μάλιστα, καταλαβαίνω. Ναι. Έχουμε προβεί αποστήρωση του στόλου. Απολυμμένονται δηλαδή σε τακτικά διαστήματα. Έχετε και αντισηπτικά μέσα στα αστικά σας? Εννοείται. Έχουμε φουδιάσει με γόντια για αντισηπτικά, γιατί μάσκες είναι περιζήτητες αυτή τη στιγμή και είναι μόνο για τους νοσούντες ουσιαστικά. Μερικοί είχαν προλάβει και έχουν φουδιαστεί με μάσκες. Εμείς σαν διοίκηση δεν μπορούσαμε να προμηθευτούμε μάσκες. Δεν υπάρχουν ουσιαστικά στην αγορά. Δεν υπάρχουν, όχι. Έτσι ακριβώς. Γάντια όμως και αντισηπτικά υπάρχουν αρκετά αυτή τη στιγμή. Προσπαθούμε κι εμείς ό,τι καλύτερο. Πριν λίγο πρωτού με καλέσετε εμένα, επικοινώνησα και με τον Δήμαρχο, διότι από τους 14 διαθέσιμους οδηγούς εμείς εξυπηρετούμε. Λίγο πιο κοντά πάλι σας χάνω λίγο, κύριε Ζιώγα. Από τους 14 διαθέσιμους οδηγούς που έχει η επιχείρησή μας, επαγγελματίες οδηγούς ουσιαστικά, επικοινώνησα νωρίτερα και με τον Δήμαρχο και με τον Αντιπεριφερειάρχη, αν υπάρχουν κάποιες δραστηριότητες από πλευράς Δήμου ή Περιφέρεια, αν θέλουν να βγουν έξω με οχήματα δικά τους και χρειάζονται προσωπικό, είναι όλοι διαθέσιμοι. Έχετε θέσει στη διάθεση του Δήμου τους οδηγούς των αστικών. Έτσι ακριβώς. Αν θέλουν να προβούν σε ψεκασμούς εξωτερικά ή θέλουν να τροφοδοτήσουν κάτι ή θέλουν να κάνουν κάποιες μετακινήσεις, ακόμα και με το νοσοκομείο επικοινωνήσαμε ότι αν τυχόν στερεί το πλήρωμα οδηγούς για τα ασθενοφόρα, αλλά πάσα στιγμή μπορούν να διαθέσουν. Προτίθεστε κι εσείς να δουλέψετε στα ασθενοφόρα, να βοηθήσετε? Ό,τι μπορεί ο καθένας από την πλευρά του, γιατί περνάμε δύσκολες ώρες για όλο τον κόσμο, το αντιλαμβανόμαστε. Απλά δεν θέλουμε να μείνουμε εφόσον είμαστε υγιείς και άπρακτοι. Θέλουμε να προσφέρουμε ό,τι μπορεί ο καθένας. Τώρα, επειδή όσο κάνατε τα δρομολόγια του νοσοκομείου, βλέπατε τι γίνεται σε αυτόν τον δρόμο. Πόσο μάλλον τώρα που όλοι λένε καθίστε σπίτι και οι Καστοριανοί βγήκαν και έχουν κατακλείσει το συγκεκριμένο δρόμο. Χθες το απόγευμα έγινε τρομακτικό περιστατικό, δεν μπορούσε να περάσει το ΕΚΑΒ από το συνοστισμό. Χτυπούσαν οι κόρνες και δεν πήγαιναν στα πλάγια. Επειδή κάνετε αυτό το δρομολόγιο πάρα πολλές φορές. Θέλω να μας πείτε τι γίνεται σε αυτό το δρόμο και σε άλλες συνθήκες. Στενεύουν πάρα πολύ εκεί πέρα. Ο δρόμος είναι πάρα πολύ στενός. Είναι και τα δέντρα ουσιαστικά που δεν καλοπίστηκαν ή δεν πρόλαβαν. Όπως υπάρχει τώρα ένα κλάδεμα, υπάρχει ένα σημάζεμα διαφορετικό, βέβαια. Ναι. Και όταν υπάρχει άτομο στην απέναντι πλευρά από το φλοξό δέντρο, ουσιαστικά εμποδίζει ένα μεγάλο όχημα να περάσει έστω και ασθενοφόρο. Ο κόσμος πόσο σας δυσκολεύει και εσάς, κύριε Ζιώγα, σε αυτό το πέρασμά σας προς νοσοκομείο? Δηλαδή, τρέμει η ψυχή σας και σε εσάς που να πάτε νοσοκομείο? Υπήρχε πρόβλημα. Βέβαια, οι οδηγοί που το εκτελούν αυτό το δρομολόγιο είναι μαθημένοι, δηλαδή το κάνουν πιο συχνά ακόμα και από τα ασθενοφόρα. Είναι ο Κώστας ο Μπάσμαν, εκεί αρχηγός, ναι. Είναι ο Κώστας ο Μπάσμαν και άλλος ο Κώστας ο Μπάσμαν που εκτελούν αυτό το δρομολόγιο. Εντάξει, το κάνουν συχνά, δηλαδή το εκτελούν 20 φορές την ημέρα ουσιαστικά αυτό το δρομολόγιο για να αλλάξει. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι εμείς θα παραμείνουμε, σκεφτόμαστε δηλαδή το μόνο να κόψουμε τις Κυριακές. Δηλαδή να μην εκτελούνται δρομολόγια από αρχές του μήνα τις Κυριακές. Α, μισό λεπτό. Από τον άλλο μήνα δεν θα έχετε καθόλου δρομολόγια τις Κυριακές? Από την πρώτη Κυριακή του Απριλίου δεν θέλουμε να τελώς την Κυριακή. Την Κυριακή, τη συγκοινωνία, τις υπόλοιπες μέρες θα εκτελούνται τα δρομολόγια ουσιαστικά. Θα είναι κύριος άξονας αναδύωρο. Διότι υπάρχουν πολλοί εργαζόμενοι που δουλεύουν, ας πούμε, ακόμα από χωριά, στη Μεσοποταμία ή σε σούπερ μάρκετ που δεν έχουν μεταφορικό μέσο και δεν θέλουμε να στερήσουμε σε αυτούς τους δρόμους, στους ανθρώπους ουσιαστικά να πηγαίνουν στις εργασίες τους. Κατάλαβα. Κύριε Ζιώγα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας για να μας δώσετε και τις δικές πληροφορίες για το τι γίνεται και με τα αστικά. Πραγματικά. Την καλημέρα μας. Καλή Κυριακή. Καλημέρα. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.